Ζήτησα από τον καθηγητή, τον κύριο Συνολάκη, να ετοιμάσει μια αντικειμενική αποτύπωση του τι πήγε στραβά εκείνο το βράδυ. Το έκανε, πιστεύω, με απόλυτη τεχνοκρατική επάρκεια. Δέχτηκε χυδαίες επιθέσεις από κυβερνητικά στελέχη, προεξέχοντος του συνηθισμένου υπόπτου, του κύριου Πολάκη. Όχι για αυτά τα οποία είπε, αλλά για το ποιος είναι. Και επειδή πολλή κουβέντα γίνεται, ξέρετε, ακούω ότι είμαστε, λέει, ακροδεξιοί. Μόνο αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Πολάκης, να βγάλει στο διαδίκτυο τη διεύθυνση του κύριου Συνολάκη, δεν είναι ακροδεξιό, είναι φασιστικό. Αυτά συνέβαιναν σε άλλες εποχές, όταν σημείωναν πόρτες κάποιοι, για να θέλουν μετά να δώσουν το στίγμα ποιοι πρέπει να πάνε και να τραμπουκίσουν την επόμενη μέρα. Ας σταθούμε λοιπόν στην ουσία του ζητήματος. Και η ουσία του ζητήματος είναι πολύ απλή. Εάν είχε δοθεί εντολή εκένωσης στο Μάτι, θα είχαν σωθεί ανθρώπινες ζωές. Το πόσες δεν το ξέρουμε. Θα είχαν σωθεί όμως ανθρώπινες ζωές. Και αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα από τα επιστημονικά στοιχεία, τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.